με το βλέμμα στραμμένο στην πολιτική απόφαση που φημολογείται πως έχει ληφθεί αλλά δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί για την παράταση της χρονικής διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου για τις 6.000 περίπου εργαζόμενους στα νοσοκομεία της χώρας. Και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι συμμετείχαν στη στάση εργασίας που κήρυξε υπό ΕΔΗΝ. Σημεία αιχμής στη στάση εργασίας εκτός από τους συμβασιούχους εργαζόμενους είναι το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η επιστροφή στην εργασία των ανεμβολίαστων υγειονομικών. Με το Υπουργείο πάντως να μην δείχνει διάθεση υπαναχώρησης από την αρχική του θέση. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πρωταγωνιστικό ρόλο στη στάση εργασίας είχαν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με τον Αλέξανδρο Μάρκου, εκπρόσωπό τους, να επιβεβαιώνει την πληροφορία σχετικά με τη χρονική παράταση των συμβάσεων, χωρίς όμως να είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα αν αυτή θα δοθεί για 3 μήνες ή μέχρι το τέλος του έτους. Δεν έχουν φουσκώσει τα μυαλά μας από τον αέρα που έχουμε. Προσπαθούμε να συγκρατήσουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή τους βάση, στην πραγματική διάσταση. Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά όλο αυτό το διάστημα, από 26 χρόνια μέχρι και σήμερα, 2-4 μέχρι 26 χρόνια εργαζόμενοι. Όσοι έχουν εργαστεί με τον ιδιωτικό, με τους ιδιώτες, μάλλον με τους εργολάβους στα νοσοκομεία, έχουν δει την πίκρα, έχουν δει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες εργασίας, τι απαιτήσεις υπάρχουν, αλλά και τι αμοιβές παίρνουν στο τέλος. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Είμαστε στην πρώτη γραμμή, δίνουμε τη μάχη μας και εμείς, όπως την ίδια μάχη δίνει πολλοί κόσμος στην ελληνική πραγματικότητα σήμερα. Περιμένουμε την απόφαση από το Υπουργείο για τρίμηνες συμβάσεις, τρίμηνες παρατάσεις που έχουν υποσχεθεί ότι θα δώσουν. Δεν ξέρω αν θα είναι τρίμηνες ή αν θα είναι μέχρι το τέλος του έτους. Η λογική λέει ότι όταν οι συμβασιούχοι, ανεξαρτήτως αν είναι σόχοι ή αν είναι επικουρικοί, είναι συμβασιούχοι, βρίσκονται στον ίδιο χώρο εργασίας, θα πρέπει όλοι να πάρουν τις παρατάσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Από τη δική του πλευρά, ο Γιώργος Πρέντζας, ως εκπρόσωπος της αγωνιστικής συσπήρωσης υγειονομικών, στάθηκε περισσότερο στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την πρωτοβάθμια υγεία. Περνάει νομοσχέδιο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην οποία για να μπορείς να έχεις πρόσβαση στο νοσοκομείο, στους γιατρούς του νοσοκομείου, στα εργαστήρια του νοσοκομείου, στα μηχανήματα του νοσοκομείου, θα πρέπει να έχεις πάρει παραπεμπτικό από οικογενειακό γιατρό. Αυτό ήταν σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπογράφηκε στο τρίτο συμπληρωματικό μνημόνιο το 2017 με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΝΤΟ. Έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να το εφαρμόσει επεκτείνοντάς το, βάζοντας και τους ιδιώτες γιατρούς. Τι θα κάνει ο ιδιώτης γιατρός, οικογενειακός γιατρός? Θα μετράει το κόστος του κάθε ασφαλισμένου σε σχέση με τον ποτσεκωμένο προϋπολογισμό του ασφαλιστικού ταμείου, να μην γίνονται υπερβάσεις, έτσι λειτουργούν οι κόφτες, και θα σε στέλνει για όσο λιγότερες εξετάσεις, για όσους λιγότερους γιατρούς χρειάζεται, για να μην ανέβει το μισθολογικό κόστος. Και κάποιοι πανηγυρίζαν όταν έπεφταν οι εργοδοτικές εισφορές για τα ασφαλιστικά ταμεία και άδεια για τα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά αυτό δεν θα ισχύει για όλους. Αν θα έχεις λεφτά στην τσέπη σου, θα μπορείς να έρθεις και χωρίς παραπεμπτικό είτε στο απογευματινό ιατρείο, είτε στο απογευματινό χειρουργείο το οποίο θα λειτουργήσει, το οποίο θα βάλεις τα λεφτά μέσα στην τσέπη σου. Και την ώρα που σε όλη την πανδημία παίρνανε συμβασιούχους, γιατί τα χαμό δεν είχαν τρόπο να πάρουν μονίμως, και εμείς καταγγέλαμε ότι έχουν άλλο στο μυαλό, έρχονται και τώρα και τι λένε? Θα βάλουμε ιδιώτες γιατρούς να εφημερεύουν. Να γιατί δεν παίρνανε μόνιμους γιατρούς όλη την πανδημία? Να γιατί αφήσανε 16.500 ανθρώπους να πεθάνουν εκτός μεθ? Να γιατί είχαμε μια παράλληλη πανδημία 12.000 νεκρών, τα τελευταία στοιχεία του ΙΟΔΗ? Αυτό το πράγμα είναι τερατούργημα. Και την ίδια στιγμή σε αυτούς τους συμβασιούχους που βγαίνουν και αποδεικνύουν ότι προσφέραν στην πανδημία, σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν ακόμα και τρίμηνη παράταση να δοθεί από το Υπουργείο που δεν έχει δοθεί ακόμα, ό,τι εναλλακτική δεν είναι ο νόμος, γιατί και αυτή περιορισμένη είναι.